καλέσουμε στο βήμα τον Γιάννη Παπαδογιάννη, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Στερεάς, αγρότη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πτιότητας. Αγαπητοί συνδημότες, φίλοι και φίλες, λίγες μέρες πριν τις εκλογές γινόμαστε μάρτυρες ταχύτατων πολιτικών εξελίξεων που είναι ιδιαίτερα πυκνές και που δημιουργούν σειρά ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, μένεται και αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθεια ενίσχυσης του υποδιαμόρφωση δίπολου. Καθημερινά βομβαρδίζεται ο λαός από τους ψευτοκαυγάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και ένας ολόκληρος μηχανισμός προσπαθεί να εγκλωβίσει τις λαϊκές δυνάμεις στη λογική του διπολισμού για να επαληθευθεί ο γνωστός φαύλος κύκλος που υπονομεύει το μέλλον του λαού μας. Αυτό που ζούμε είναι ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο που θα έχει συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Είναι σκέτη κοροϊδία. Σου παίρνουν 10 και σου δίνουν 1. Η κυβέρνηση προσπαθεί για άλλη μια φορά να ρίξει στάχτη στα μάτια του λαού και να δείξει ότι μάχεται προς όφελος των φτωχών και των εργαζομένων. Αυτό που απαιτείται σήμερα για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των εμπεριαλιστικών οργανισμών είναι να οικοδομηθεί πλατιά μια κοινωνική συμμαχία εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΔΕ, νεολαίας, όλων αυτών δηλαδή που πλήττονται από τη σημερινή ολομέτωπη επίθεση για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα μέσα και έξω από τη Βουλή και τα όργανα της τοπικής διοίκησης. Σε όλους αυτούς που προβληματίζονται από αυτήν την κατάσταση, ανεξάρτητα το τι πιστεύουν, τι ψήφισαν μέχρι τώρα, το ΚΚΕ απλώνει το χέρι και τους καλεί σε συστράτευση, παρά τις όποιες διαφωνίες και επιφυλάξεις μπορεί να έχει ο καθένας. Συνδημότες και συνδημότησες, στις 26 Μαΐου να δώσουμε όλη ισχυρή απάντηση ψηφίζοντας λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Μακρακόμης και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, καθώς και ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.